Διανά Τάσο, συμφωνούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ομόφωνα λοιπόν. Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης έως 30 του 26 είναι ο κύριος Ζάχαρης Ευάγγελος. Συγχαρητήρια, αγαπητέ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλή σας μέρα, καλή χρονιά. Εύχομαι με υγεία, δύναμη, αισιοδοξία και πάνω απ' όλα διεκδίκηση από την κεντρική εξουσία. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα όταν μόλις προλίγου έδωσα παρέλαβα από τον απερχόμενο Περιφερειάρχη στα γραφεία της Περιφέρειας, το πίσω και μου έβαλε ένα σωρό θέματα τα οποία πρέπει να πούμε για τη νέα θητεία. Όμως αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ένα πράγμα. Όλο το προηγούμενο διάστημα έχουμε χτίσει πάνω σε γερές βάσεις. Πρέπει να διαφυλάξουμε αυτή την ενότητα του νησιού ως χώρο οφθαλμού. Πρέπει με τη συνεργασία, τη συνέργεια, τη συμπόρευση να μπορούμε να δίνουμε τις καθημερινές μάχες για να μπορούμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Πρέπει λοιπόν με συνεννόηση πάντα, με την ενότητα που όλα τα προηγούμενα χρόνια είχαμε ως βασική μας αρχή, την ισόρροπη ανάπτυξη του νησιού και πάνω απ' όλα τη διεκδίκηση. Το τονίζω αρκετές φορές γιατί πρέπει να δούμε ότι πρέπει να διεκδικούμε από την ιατρική εξουσία, όπου και αν ανήκει ο καθένας. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σε ετοιμότητα από πλευράς μελετών, από πλευράς έργων να μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Και επειδή το κορυφαίο είναι και σήμερα θέλω να το τονίσω ιδιαίτερα στην πρώτη συνεδρίαση εδώ του Συμβουλίου μας, ότι το κορυφαίο έργο το οποίο είναι ο Βόρειος Οδικός Άξονας, που για μας το τόνισα και χθες στα Χανιά, Βόρειος Οδικός Άξονας νοείται από την Κίσταμο μέχρι τη Σιτία, πρέπει επιτέλους να ανοίξουν οι οικονομικές προσφορές. Δεν γίνεται να περιμένουμε από το Σεπτέμβριο, από τον Οκτώβριο, να μην έχουν ανοιχτεί ακόμα. Κάποιος λόγος υπάρχει. Έχω ζητήσει από τον κύριο Πρωθυπουργό να παρέμβει, γιατί γνωρίζω το ενδιαφέρον για να γίνει αυτό το μεγάλο έργο. Είναι καθημερινό το ενδιαφέρον, πρέπει όμως και το Υπουργείο να προχωρήσει γρηγορότερα. Εύχομαι όλη μου την καρδιά αυτή η χρονιά να είναι καλύτερη σε όλους. Για όλους και όλες. Εύχομαι να είμαστε γεροί και να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις μεγάλες προσδοκίες των πολιτών της Κρήτης. Θέλω να πω μονάχα ότι νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι οι προκλήσεις είναι πολύ μεγάλες και πολύ ισχυρές. Είναι βέβαιο ότι οι συνθήκες που μας περιμένουν είναι πολύ διαφορετικές από αυτές που ξέραμε. Όλα αλλάζουν. Δεν υπάρχουν οι βεβαιότητες που υπήρχαν στο παρελθόν και γι' αυτό το έργο μας είναι ακόμα πιο επιτακτικά κρίσιμο για τους πολίτες της Κρήτης και για την ανάπτυξη του νησιού. Την ορθολογική και βιώσιμη ανάπτυξη που καλούμαστε να υπηρετήσουμε. Νομίζω ότι δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι βασικοί παράγοντες, ξεκινώντας από το περιβάλλον, από το ότι βλέπετε ότι είναι. Είμαστε στην καρδιά του χειμώνα, είναι Γενάρης και είναι οι λιώδουστες και ζεστές ημέρες. Οι προκλήσεις λοιπόν που έχουν να κάνουν με την καρδιά του έργου μας, από τη διαχείριση ας πούμε των υδάτων μέχρι τη διαχείριση όλων των λοιπόν περιβαλλοντικών σύστοσων και των φυσικών πόρων του νησιού, είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση που θέλει άλλες προσεγγίσεις. Είναι γνωστό το νησί μας συμμετέχει ενεργά μέσα στις βάσεις Σούδας. Στους πολέμους που γίνονται στην περιοχή μας, είναι ένας κίνδυνος για τον της Κρήτης, όπως και η συμμετοχή της χώρας μας και βέβαια στην εξόδωση ενός λαού, παραστηριακού λαού, από το κράτος δολοφόνων του Ισραήλ. Εμείς όμως οι προεκλογικά είχαμε υποσχεθεί να παλέψουμε για τις ανάγκες που είναι μεγάλες του λαού της Κρήτης,
όντρα στα χέρια των λίγων. Ανάγκες, πλέον κύριε, την πολιτική προστασία, να γίνουν τα απαραίτητα έργα αντιστημιουργικά, που έχει δοκιμαστεί το νησί μας τα προηγούμενα χρόνια, αντισυσμικά και αντιπυρικά. Υπάρχουν, νομίζω, και μελέτες, χρειάζεται προτεραιότητα από μεριά μας για να προχωρήσουμε αυτά τα έργα. Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποτελεί το πιο σημαντικό θεσμικό όργανο της περιφέρειας Κρήτης, μέσα από το οποίο περνούν όλες οι αποφάσεις για τα μεγάλα και μικρότερα έργα στην περιφέρεια Κρήτης από τη μία άκρη του νησιού μέχρι την άλλη. Το Περιφερειακό Συμβούλιο επίσης, πέρα από την επικύρωση των αποφάσεων, συμβάλλει σημαντικά με τη διαβούλευση στην συνδιαμόρφωση απόψεων και θέσεων γύρω από τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν το νησί. Τα μεγάλα έργα, όπως είναι ο ΒΟΑ, όπως είναι το αεροδρόμιο, το Καστέλι, επίσης άλλα έργα όπως είναι η προσπάθεια που κάνει η περιφέρεια για την θωράκιση του νησιού από τα φαινόμενα, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, νομίζω ότι είναι θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν και θα δώσουμε οπωσδήποτε εμείς. Για πεντακτήσει και πιο μακρύτερη από τις προηγούμενες ευθείες, δύσκολη, πολλά προβλήματα μπροστά μας, κλιματική αλλαγή πρώτα απ' όλα ένα πολύ σοβαρό θέμα, οι διεκδικήσεις σε πόρους, σε έργα πρέπει να είναι συνεχείς και διαρκείς. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε ανταπόκριση από το κεντρική πολιτική εξουσία όσον αφορά τους πόρους που χρειαζόμαστε. Εκεί που εμείς θα εστιάσουμε πάρα πολύ τα θέματα περιβάλλοντος, έχουμε μπροστά μας τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, που για μας είναι πολύ σοβαρό θέμα, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη σε νερό. Και είναι επίσης μεγάλα έργα, όπως είναι ο ΒΟΑΚ, όπως είναι και ο Περιφερειάρχης, δεν κινδυνεύει να πενταχθεί λόγω μην άνοιξε. Δεν έχουν ανοίξει τις εκκλησίες. Είναι το αεροδρόμιο που προχωράει κανονικά και αναπεριφερειακή ενότητα υπάρχουν διάφορα προβλήματα που εμείς από την μεριά μας θα προσπαθήσουμε σε συνεργασία, σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη, με τους περιφερειακούς συμβούλους όλων των παρατάξεων να βοηθήσουν όσο γίνεται και όσο μπορούμε στο να επιληθούμε στους περισσότερα προβλήματα και λειτουργούν. Θέλουμε να ευχηθούμε και εμείς από τη σειρά μας χρόνια πολλά καλή χρονιά σε όλους τους κομβικούς με αισιοδοξία, ελπίδα και αγωγή σε περιόδους που έρχονται. Θέλουμε και από τη θέση του γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και όσους αντινάμεις μας έχει δώσει ο περιφερειακός λαός, να υπερασπιστούν τη δίκαια του, να υπερασπιστούν τις ελπίδες και τις ανάγκες του. Θεωρούμε ότι ο περιφερειακός λαός μπορεί μέσα από τον αγώνα του να έχει αυτά που του ανήκουν, οι υποδομές, η παιδεία, η υγεία, οι υπηρεσίες, να καλύπτουν όλα τα σύγχρονα δικαιώματά του. Σε αυτή την κατεύθυνση θα καταθέσουμε τις δικές μας δυνάμεις μαζί με όλους τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τους άγρικους, ώστε να έχουμε μια Κρήτη που να είναι αντάξια των προσοχιών, μια Κρήτη που θα είναι για τους πολλούς και όχι μια Κρήτη που θα υπερασπίσει τα συμφέροντα των λίγων και αυτών που έχουν.